Δεν οδηγεί σε διέξοδο από την κρίση. Ωραία. Σε διέξοδο από την κρίση και από τη χρεοκοπία την ελληνική οικογένεια την οδηγεί ένας δυνατός λαός αποφασισμένος να συγκρουστεί και γι' αυτό χρειάζεται ισχυρό κουκουέ. Κυρία Αποστολοπούλου, γιατί να επιλέξει ένας πολίτης το ποτάμι? Το ποτάμι, εκτός από τη λογική και τη συνένεση, έρχεται στο πολιτικό τραπέζι να καταθέσει συγκεκριμένες πρακτικές προτάσεις λύσεων. Απέναντι στην ραθυμία και στην έλλειψη πολιτικής τόλμης της συγκυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και του κυρίου Βενιζέλου, έρχεται να πει ότι ναι, πρέπει να προχωρήσουμε σε αλλαγές. Πρέπει να κάνουμε ένα σύγχρονο ελληνικό κράτος. Και ταυτόχρονα πρέπει να δημιουργήσουμε. Και το λέω αυτό γιατί με ρωτήσατε πριν για τις κόκκινες γραμμές και δεν άφησα ο διάλογος να το ολοκληρώσω. Πρέπει να δημιουργήσουμε έναν κοινωνικό ιστό, τον οποίο έχει καταστρέψει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, να ενισχύσουμε τα φτωχότερα στρώματα, τις πιο αδύναμες κοινωνικές ομάδες, να τις μπορέσουμε να τις υποστηρίξουμε για να μπορέσουμε να επιφέρουμε για πρώτη φορά ξανά και την κοινωνική ισορροπία. Μάλιστα. Και αυτό είναι επίσης κάτι πολύ σημαντικό. Το ποτάμι λοιπόν λέει ότι θα πρέπει να ανασυστήσουμε τον κοινωνικό ιστό, να τονώσουμε τις παραγωγικές, τις δημιουργικές δυνάμεις της χώρας μας, να τονώσουμε την επιχειρηματικότητα και να συνεργαστούμε εθνικά σε ένα πατριωτικό σχέδιο. Όχι σε ένα τυφλό κομματικό φανατισμό. Λοιπόν, σας εύχομαι καλή...